Καλώς ήρθατε σε μία παρουσίαση ενός γυναικείου αρώματος σήμερα από Ρασάση. Ρασάση λοιπόν, La Yucca Guam, Jasmine Wisp. Έρχεται λοιπόν σε αυτή την ξύλινη συσκευασία, πολύ ωραία, πολύ προσεγμένη, και μέσα λοιπόν υπάρχει το άρωμα. Το άρωμα λοιπόν είναι σε αυτό εδώ πέρα το μοβ το μπουκάλι. Θέλει λίγο προσοχή γιατί υπάρχει άλλη μια κυκλοφορία από Ρασάση που είχε ακριβώς τα ίδια χρώματα. Δεν θυμάμαι, κάτι με Orchid είναι εκείνο, μου φαίνεται, αν θυμάμαι σωστά. Εδώ πέρα λοιπόν αναφέρομαι στο Jasmine Wisp. Είναι λοιπόν αυτό το μπουκαλάκι. Ήθελα λοιπόν να κάνω μια χωριστή παρουσίαση για το συγκεκριμένο άρωμα, για το λόγο ότι από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάποιο φυσικό κατάστημα, τουλάχιστον δεν γνωρίζω εγώ, όπου μπορείτε να το μυρίσετε. Συνεπώς αποφάσισα να το ξεχωρίσω λίγο από τα άλλα, και επειδή είναι ένα καταπληκτικό άρωμα, όχι ότι τα υπόλοιπα δεν είναι, αλλά είναι ένα ξεχωριστό, φοβερό άρωμα το συγκεκριμένο. Δεν έχει κάποιο μαγνήτη, παρόλα αυτά κουμπώνει αρκετά καλά. Επάνω λοιπόν έχει το Ρασάση, μπροστά λοιπόν La Yucca Guam Jasmine Wisp. Είναι ένα καταπληκτικό άρωμα. Να δούμε λίγο το απλικατέρ του. Καλό το απλικατέρ του λοιπόν, ψεκάζει σε μια καλή απόσταση, και πάμε λίγο να δούμε αρωματική πυραμίδα για να σας πω λίγο παρακάτω τη γνώμη μου. Νότες κορυφής, μανταρίνι, grapefruit και λεμόνι. Νότες μέσης, φρούτο του πάθους, λευκά άνθη, αχλάδι, ροδάκινο και καρύδα. Και νότες βάσης, βανίλια και χρυμπάρι και σποροστόνκα. Βασική προϋπόθεση για να σας αρέσει το συγκεκριμένο άρωμα είναι να σας αρέσουν τα γλυκά, τα φρουτόδη, τα βανιλένια αρώματα. Αυτό ωστόσο, γιατί αυτός ο συνδυασμός γλυκού, φρούτου και βανίλιας είναι χιλιοπαιγμένος, οπότε θα μου πεις τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί και του κάνεις μια διαφορετική, ξεχωριστή δική του παρουσίαση. Αυτό λοιπόν το στοιχείο που εμένα με κάνει να το ξεχωρίζω από τα υπόλοιπα αρώματα είναι αυτό το tropical vibe που έχει. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν του φρούτου, του πάθους, ο οποίος είναι έντονο στοιχείο λοιπόν στο συγκεκριμένο άρωμα, μαζί με την καρύδα, του δίνει κάτι τροπικό, το οποίο συνδυάζεται όμως με τα υπόλοιπα στοιχεία που σας ανέφερα, δηλαδή το γλυκώδες, φρουτώδες, βανιλένιο σκηνικό. Μπαίνει λοιπόν και αυτό μέσα, αυτό το τροπικό στοιχείο, και μαζί με τα λευκά άνθη δίνει μια καταπληκτική σύνθεση. Υπάρχουν στιγμές που το μυρίζω και νιώθω πραγματικά ότι μυρίζω ότι κάπου μέσα του κρύβει και κάτι από γιασεμί, και ίσως από εκεί πέρα προκύπτει το Jasmine Wisp που αναφέρει, δηλαδή το γιασεμί, ότι έχει μέσα γιασεμί. Είναι λοιπόν λίγο παράξενο γιατί στον δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη δηλαδή και στην Αμερική, προσπαθούν να πάρουν στοιχεία ανατολίτικα όπως είναι το oud, τα μπαχαρικά, η βανίλια, ο συνδυασμός λοιπόν όλων αυτών, και να φτιάξουν αρώματα αναπροσαρμόζοντας αυτές τις μυρωδιές και κάνοντάς τις πιο συμβατές για το δυτικό κόσμο, και έτσι αντίστοιχα νομίζω ότι και στη Μέση Ανατολή, και όχι μόνο σε αυτό το άρωμα, αλλά και σε πολλές άλλες κυκλοφορίες, όχι μόνο Ρασάση, αλλά και σε άλλες εταιρείες μεσοανατολίτικες, παίρνουν λοιπόν μυρωδιές που χρησιμοποιούνται πιο πολύ, πιο έντονα στην Ευρώπη και στην Αμερική, και προσπαθούν λοιπόν να τις κάνουν πιο συμβατές, να τις αναπροσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα. Δικαίως έχουν τη φήμη στη Μέση Ανατολή ότι φτιάχνουν πολύ ποιοτικά αρώματα, και αυτό εδώ πέρα είναι ένα τρανό παράδειγμα. Πραγματικά ένα πάρα πολύ ποιοτικό άρωμα. Είναι ένα άρωμα πραγματικά απολαμβάνω, το μυρίζω ακόμα και στο χέρι μου, αν και είναι άκρος θηλυκό, δεν το συζητώ. Ένα άρωμα που πραγματικά αξίζει, εάν σας έκανε η περιγραφή, να το σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, από άποψη τιμής, νομίζω ότι είναι κάπου κοντά στα 60 ευρώ τα 75 ml. Είναι ένα eau de parfum, δεν είναι eau de toilette. Είναι λοιπόν πλούσιο, φρουτώδες, γλυκό, βανιλένιο, τροπικό, λευκό λουλουδάτο άρωμα, το οποίο είναι... Εάν μπορείτε να βρείτε κάπου να το μυρίσετε, για να μην πω, δηλαδή θέλω και εγώ να μην πω blind buy, γιατί πιστεύω ότι στις περισσότερες γυναίκες θα αρέσει πάρα πολύ, στους άντρες σίγουρα θα αρέσει να το μυρίζουν πάνω σε μια γυναίκα. Εγώ, όπως είδατε, αν δεν το είδατε, το έχω ψεκάσει και στο χέρι μου και το μυρίζω και το απολαμβάνω πάρα πολύ, γιατί είναι καταπληκτικό άρωμα. Μακάρι να το βρείτε κάπου να το μυρίσετε. Ρασάση λοιπόν, La Yucca Guam, Jasmine Wisp. Σας χαιρετώ.